Μάλιστα. Πάμε τώρα να συζητήσουμε με τον κύριο Νίκο Γεωργάκο, τον Δήμαρχο Πρέβεζας. Κύριε Γεωργάκο, καλησπέρα σας από τα Γιάννενα. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Ντόκα. Καλησπέρα από την όμορφη και καλοκαιρινή Πρέβεζα. Καλοκαιρινή, αυτό χρειαζόμαστε όλοι. Τριήμερο έχουμε μπροστά μας. Πολλοί γιανιώτες θα κατέβουν στα παράλια της Ηπείρου. Πολλοί, πάρα πολλοί θα κατέβουν στα παράλια της πανέμορφης Πρέβεζας. Θα τα δούμε όλα αυτά συνέχεια. Όμως, να ξεκινήσουμε, μιας και είμαστε στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εδώ στα Γιάννενα σήμερα, την Ολιγόρη. Είμαστε στα έργα. Να πούμε ότι εσείς εκεί, η Πρέβεζα, είναι η μόνη μεγάλη πόλη της Ηπείρου που δεν είναι συνδεδεμένη σε αυτή τη φάση με τους μεγάλους οδικούς άξονες Εγνατία και Ιόνια. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Χρειάζεται η σύνδεση της Πρέβεζας με τα μεγάλα οδικά δίκτυα. Βέβαια, αυτό το άκτιο Αμβρακία που ολοκληρώνεται, που τουλάχιστον έχει μπει σε μια τελική ευθεία τώρα, θα σας δώσει την ευκαιρία διασύνδεσης από την κάτω μεριά του Αμβρακικού με την Ιόνια οδό. Όμως χρειάζεται και μια σύνδεση σε κάθε περίπτωση της Πρέβεζας με την Ιόνια στο ύψος της Φιλιππιάδας. Πείτε μου πώς σκέφτεστε, τι ενέργειες κάνετε γι' αυτό, να ξεκινήσουμε με αυτό. Σίγουρα, σίγουρα κύριε Τόκα, είναι οι συνδέσεις μιας πόλης με τους αυτοκινητόδρομους είναι ό,τι καλύτερο για να μπορέσει να αυξήσει και την τουριστική της περίοδο, αλλά και να σε ασφάλεια να κινηθούν οι κάτοικοι. Όπως είπατε και εσείς, το Άκτιο Αμβρακία ή καλύτερα το Πρέβεζα Αμβρακία είναι σε πολύ καλό δρόμο, προχωράει πάρα πολύ γρήγορα, οπότε μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, ενάμιση χρόνο θα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα και πλέον θα είναι πολύ κοντά η Ιόνια εδώ με την Πρέβεζα. Το δεύτερο κομμάτι που όπως αναφέρετε με τη Φιλιππιάδα αλλά και με την Εγνατία, η παράκαμψη της Φιλιππιάδας γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και μέσω περιφέρειας τι ενέργειες που γίνονται, καθώς και η μελέτη αναβάθμισης του ήδη υπάρχοντος οδικού δικτύου από τη Φιλιππιάδα μέχρι την Πρέβεζα. Εκείνο όμως που έχουμε συζητήσει και με την Εγνατία που διαχειρίζεται την υποθαλάσσια σύραγγα είναι ότι δίνοντας αυτή την κίνηση τη μεγάλη από την πλευρά της Ιωνίας Οδού από το Πρέβεζα Αμβρακία, έχουμε έναν παραλιακό δρόμο που πραγματικά χρειάζεται μεγάλες βελτιώσεις. Χρειάζεται βελτιώσεις σε κόμβους, σε σημεία, χρειάζονται διαπλατήσεις και εδώ έρχεται η προγραμματική της περιφέρειας με το Υπουργείο που θα μπορέσει να κάνει αυτά τα έργα που απαιτούνται για το παραλιακό κομμάτι. Είναι ένας δρόμος που στα επόμενα χρόνια θα δούμε έργα, θα δούμε κάποιους κόμβους που ήδη έχουν δρομολογηθεί από την περιφέρεια. Έχει δρομολογηθεί ο κόμβος της Λιγιάς, έχουν δρομολογηθεί η είσοδος της πόλης της Πρέβεζας με δύο κόμβους, την παράκαμψη αρχαίας Νικόπολης. Άρα ένα κομμάτι πραγματικά θα μπορέσει να δώσουμε την ασφάλεια αυτή που απαιτείται. Το υπόλοιπο θα δούμε με το θέμα των χρηματοδοτήσεων. Μάλιστα. Τι άλλα έργα εξελίσσετε αυτό το διάστημα στην Πρέβεζα, τι προτεραιότητες έχετε αυτό το διάστημα, αρχές καλοκαιριού, τι έργα εξελίσσονται έτσι, σε χρόνους τηλεόρασης, αν μου λέγατε κύριε Δήμαρχε. Αυτό που θα γίνει είναι τα έργα τα οποία έχουν ήδη δημοπρατηθεί και θέλουν να ξεκινήσουν, όπως είναι τα κρυπηδώματα στο λιμάνι. Έχουμε το έργο ένα μεγάλο έδρογρο ίδρευσης στα παράλια μετόπου και των χωριών. Έχουμε οδικούς και μέσα δρόμους στο Δήμο μας, καθώς επίσης και το έργο του βιολογικού που συνεχίζεται στο παράλιο κομμάτι, μια και ολοκληρώσαμε και το άλλο έργο του βιολογικού στο Λούρο. Έργα μεγάλα προγραμματίζονται και έργα έρχονται και από το Αντώνη Στρίτσης που σιγά σιγά έρχονται οι προσκλήσεις και οι εντάξεις αυτό για να αρχίσουν οι χρηματοδοτήσεις. Όλο αυτό το κομμάτι θα φανεί στα μέσα από το Σεπτέμβριο του 2021 και μέσα του 2022 πραγματικά θα δημοπρατηθούν μεγάλα έργα. Δεν πιστεύω να σπρώχνετε τα έργα προς τα πίσω κοντά στις εκλογές του 2023, γιατί μου έχετε πει ότι θα είστε ξανά υποψήφιος. Δεν πιστεύω να κάνετε όπως οι περισσότεροι δήμαρχοι που σπρώχνουν τα έργα λίγο πριν τις εκλογές. Όχι, είναι μεγάλα έργα τα οποία, όπως και τα ιαματικά λουτρά που έχουν προγραμματίσει, απλώς για κάποιους λόγους καθυστερήσανε. Πραγματικά και η περίοδος αυτή της πανδημίας δεν μας έδωσε. Χρειάζεται μεγάλη προετοιμασία. Την επιπλέον δουλειά. Οπότε έχουν πάει λίγο πιο πίσω. Πάμε στον τουρισμό τώρα. Πολλοί κόσμος, επαναλαμβάνω, τριήμερο είναι μπροστά μας. Θα κατέβει και από τα Γιάννενα στα παράλια της Πρέβεζας, έτσι όπως κάθε χρόνο συνηθίζεται. Όμως γενικότερα πώς είναι οι ενδείξεις για τον τουρισμό τη φετινή σεζόν?
Παρόλο που έχουμε κάνει μια καλή τουριστική προβολή και έρχεται και ένα επιπλέον τουριστικό κομμάτι με ένα ίντερνετ που βγαίνει τώρα την επόμενη εβδομάδα, από τις 15 Ιουλίου και μέχρι τέλος Αυγούστου οι κρατήσεις είναι πάρα πολλές, από την ενημέρωση που έχω και εγώ σύμφωνα με τους ξενοδόχους και τα επιπλωμένα διαμερίσματα. Αυτή η περίοδος δουλεύουν περισσότερα τα Σαββατοκύριακα και την περίοδο του Αγίου Πνεύματος πραγματικά η πληρότητα είναι αρκετή και ανοίγουν και νέα ξενοδοχεία αυτό το Σαββατοκύριακο. Οι παραλίες, όπως γνωρίζετε και εσείς, είναι ήδη με τα beach bar και με τις ξαπλώστες είναι ήδη οργανωμένες. Πολλές γαλάζιες σημαίες έχετε και εσείς. Ναι. Και έτσι ακριβώς, και σήμερα τοποθετήθηκε και η δεύτερη πολύ σημαντικό ράμπα για άτομα με ειδικές ανάγκες, όπου στην Γιαννή Ακτή και στην Καστροσικιά και επιπλέον στο Βράχο την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και σημεία στα οποία άτομα με ειδικές ανάγκες θα μπορούν να απολαμβάνουν το μπάνιο τους με ασφάλεια. Πού θα μπορούν άτομα με ειδικές ανάγκες με αυτές τις ράμπες, πείτε ξανά τα σημεία, γιατί έχει σημασία. Θα είναι στην Γιαννή Ακτή, στην Πρέβεζα, στην Καστροσικιά, που αυτές οι δύο τοποθετήθηκαν ήδη και λειτουργούν, και έπεται στην επόμενη εβδομάδα θα έχουμε στην παραλία του Βράχου και στο Μονολίθι κοντά στο Μύτικα. Πολύ ωραία. Τώρα, ναυαγωσό σας έχουμε, γιατί ενώ είμαστε έχουμε μια χώρα, κατοικούμε μια χώρα που βρέχεται παντού από τη θάλασσα, πνιγόμαστε. Κάθε χρόνο πνιγόμαστε. Στις ακτές έχετε εσείς φροντίσει? Έχει ξεκινήσει η ναυαγωστική κάλυψη και στις 15 πολυσύχναστες παραλίες. Από 1η Ιουνίου οι ναυαγωσώστες είναι στη θέση τους και με όλα τα μέσα που ο καινούριος νόμος τους δίνει, και με jet ski και επιπλέον μέσα, για να μπορέσουμε αυτό που είπατε και εσείς, η ανθρώπινη ζωή, και πραγματικά είναι κάτι που αυτό που θέλαμε να πετύχουμε είναι από την 1η Ιουνίου, παρόλο που πήγε και πιο αργά η ναυαγωστική κάλυψη, εμείς καλύψαμε τις ακτές μας. Ωραία. Εσωτερικός τουρισμός υπάρχει στην Πρέβεζα, πολλής και από την Ήπειρο και από όλη την Ελλάδα και από τα βόρεια της Ελλάδας. Τώρα, εξωτερικός τουρισμός, δεν ξέρω, κατεβαίνουν πτήσεις καταρχάς στο Άκτιο. Και τι κόσμο, τι εθνικότητες περιμένετε φέτος? Πολύ λίγες πτήσεις μέχρι τώρα. Δεν έχουμε τις πτήσεις από όλους τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Αγγλία. Από την Αγγλία δεν έχουν έρθει ακόμη. Έρχονται περισσότερο από Γερμανία, Ολλανδία. Αλλά εκείνο που μας έχει ανεβάσει λίγο είναι ο εστιατοριακός τουρισμός. Και οι μαρίνες αρχίζει πλέον. Ωραία. Το λιμάνι μας γεμίζει. Ήδη δηλαδή από τα εστιατοριακά έχουμε γεμίσει όλη την προβλήτα. Κατά μέσο όρο περίπου 70 σκάφη την ημέρα περνάνε. Καθώς και και η μαρίνα που ήδη λειτουργεί και είναι εξαιρετική και επισκέψιμη, τη χρησιμοποιούν οι εστιατοριακοί. Περιμένουμε και εμείς τώρα το τι θα γίνει με τις υπόλοιπες πτήσεις, τουλάχιστον από την Αγγλία, που η περιοχή μας έχει αρκετούς Άγγλους. Μακάρι να πάει καλά. Ιούλιος-Αύγουστος είναι ο τουρισμός. Αν πάνε όλα καλά και ο Σεπτέμβριος, okay, αυτοί είναι οι τουριστικοί μήνες φέτος. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να έρθει κόσμος και στην Πρέβεζα. Σας έχω να ρωτήσει για να κλείσουμε, κύριε Δήμαρχε, ποια είναι η πιο όμορφη παραλία του νομού Πρέβεζας? Δεν μου έχετε πει, αποφύγατε, μου είπατε 5-6. Πείτε μου την πιο όμορφη. Όλες οι παραλίες είναι εξαιρετικές. Πραγματικά ο καθένας, ανάλογα με το τι ψάχνει, θα βρει και την ηρεμία και τη διασκέδαση. Και πραγματικά είναι εξαιρετικές όλες οι παραλίες και είναι επισκέψιμες. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Θα τα ξαναδούμε σύντομα. Καλό βράδυ.